Με το φακό του Καλύμνος Νιούς επισκεφθήκαμε τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ρούσο. Το θέμα μας αφορά τη σχολή μηχανικών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο το νησί. Και επειδή οι πληροφορίες λένε και η δημοσίευση που έκανε και το Καλύμνος Νιούς ότι οι εφοπλιστές δεν θέλουν να γίνει σχολή μηχανικών στο νησί μας, είχε μία πρόταση ο κύριος Ρούσος. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ να μιλήσουμε μαζί του. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Μπέτη. Καλημέρα, κύριε Γραμματά. Καλή χρονιά να έρχομαι σε όλο τον κόσμο και να προσέχουμε. Ακριβώς. Γιατί η ευχή δεν φτάνει αν δεν προσέχουμε. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, όμως το θέμα μας είναι άλλο και πραγματικά είναι ένα κορυφαίο θέμα αυτό, το οποίο πιστεύω ότι κάθε Καλύμνιος που διάβασε το πολύ διεισδυτικό και έγκαιρο δημοσίευμα του Καλύμνος Νιούς θα είναι σε πλήρη ανησυχία. Προσωπικά ένιωσα έτσι λίγο να πηγαίνω και να έρχομαι, ας πούμε, διαβάζοντάς το, διότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Το νησί κατάφερε να έχει την σχολή πλοιάρχων και αυτό ήδη δείχνει τα καλά του αποτελέσματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μεγάλο αναπτυξιακό έργο, άειλο μεν, αλλά έργο δε. Και τώρα που πάμε να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό και η Κάλλη μας να γίνει ένα κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης στο χώρο της ναυτιλίας, οι εφοπλιστές μας έχουν άλλη άποψη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει άμεσα, αυτός είναι ο λόγος της δημόσιας παρέμβασής μου, μια που θέλησατε να με ρωτήσετε. Εγώ έκανα μια ανάρτηση, υποθέτω από εκεί διαβάσατε και έρχεστε, που είπα την άποψή μου, να την πω και εδώ, ότι αν μου επιτρέπετε, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν χωράει καουμπολίκια σε αυτή την περίπτωση. Καουμπολίκια θα χρειαστεί άμα χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεση επίσκεψη, αφού συνεννοηθεί ο Δήμαρχος με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί το Υπουργείο το προωθεί, δεν είναι, υποτίθεται με τη μεριά μας. Και εγώ προσέχω τα λόγια μου τώρα. Είναι υποτίθεται με τη μεριά μας. Έτσι. Δεν νομίζω να παίζονται παιχνίδια άλλα, ας πούμε. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας να τύχει της ενόχλησης του Δημάρχου για να συνεννοηθούν, για να γίνει μια επίσκεψη του Δημάρχου μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Το τονίζω αυτό. Έχει σημασία. Τεράστια σημασία, διότι εκεί θα αρχίσουν να παίζονται τα παιχνίδια. Αλίμονο εάν υπάρξει παραμικρή χαραμάδα για το θέμα. Πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Η ομοφωνία υπάρχει. Το θέμα είναι να φανεί το μέτωπο. Και επίσης να είναι μαζί οι βουλευτές, και μαζί και ο Περιφερειάρχης, μαζί και ο Έπαρχος. Δηλαδή θυμάμαι εγώ τώρα την επίσκεψη, ασχέτως αποτελέσματος, την επίσκεψη στον κύριο Κεφαλογιάννη, Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, που κάναμε και κατάληψη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για όσους δεν το θυμούνται, για το ακτοπλοϊκό. Είχαμε καλέσει τους πάντες. Όλους τους βουλευτές, τον Παυλίδη, τον Υπουργό, τότε, τον Ομάρχη, όλους τους πάντες. Δεν πεζόταν αλλιώς το πράγμα. Αλλά να πάμε να τους βρούμε τους εφοπλιστές και να τους εξηγήσουμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η δε αιτιολογία που έχουν εκεί μέσα, ότι χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός και ιστορίες για αγρίους, δεν μπορεί να σταθεί και επ' αυτού μπορώ, εάν θελήσουν, να συνεισφέρω περαιτέρω σε μια διατύπωση, επεξεργασία κλπ. Είναι για μένα εμφανέστατο, ότι προφανές, ότι κάποια τοπικιστικά συμφέροντα από άλλες περιοχές της χώρας που έχουν ισχυρό πρόσωπο στον εφοπλισμό και έχουν και σχολές, δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα, μεθοδεύουν, διότι όπως καταλαβαίνετε, το να έρθουν στην Κάλυμνο στην προοπτική του 700 παιδιά, σημαίνει μείον πιθανότατα, ή αν όχι μείον 700, εν πάση περιπτώσει κάποια μείωση στα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ η Κάλυμνος τροφοδοτούσε με Μηνιάτικα και Ενίκια και λοιπά όλες αυτές τις περιοχές, με εκατοντάδες καλυμνάκια που πηγαίνανε όλα αυτά τα χρόνια και ακουμπούσαμε τα, και καλώς κάναμε. Και ευχαριστούμε αυτές τις περιοχές που φιλοξενήσαν τα παιδιά και βρήκαν τον δρόμο τους στα καράβια.
Τώρα που ήρθε η ώρα, δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να, αφού μας δίνεται η δυνατότητα. Λοιπόν, να πιστούν οι εφοπλιστές ότι πρέπει να γίνει η σχολή μηχανικών εδώ. Να τους δείξουμε τέλος πάντων ότι μπορούμε. Χρειάζεται μια επεξεργασία όλο αυτό μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η συνεννόηση. Να ηγεμονεύσει ο Δήμαρχος ως Δήμαρχος, ασχέτως ποιος είναι Δήμαρχος, να ηγεμονεύσει, να ενοποιήσει την άποψη, να την εκπροσωπήσει και να την εμφανίσει με όλες τις δυνάμεις της περιφέρειας. Ο περιφερειάρχης. Να δηλαδή αυτή την ιστορία. Να συρθεί. Να συρθεί και να... Την άλλη μεριά να μην την κάνουμε την τρίχα τριχιά και την τριχιά για τρίχα. Πρέπει να τα ισορροπήσουμε τα πράγματα. Σωστά. Έτσι, γιατί μπορεί κάλλιστα με το που θα πάμε στους εφοπλιστές να πούνε αυτοί, ρε παιδιά, πού τα διαβάσατε αυτά, ας πούμε, δεν ισχύουν. Να τους πούμε κι εμείς, πάρτε ένα τηλέφωνο τον Υπουργό και πείτε του ότι δεν ισχύουν, ας πούμε, αυτά. Σωστά. Και όλο αυτό θα είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Ναι. Μην βγει το Υπουργείο αύριο μεθαύριο και μας πει, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε θέμα. Όχι τέτοιο. Μάλιστα. Όχι τέτοιο. Λοιπόν, καλώς. Καταγράφουμε την θέση σας, την άποψή σας. Ας το ακούσει ο Δήμαρχος. Δεν είναι μόνο προς τον Δήμαρχο, έτσι. Προς όλους. Είναι προς άπαντες. Ναι. Αλλά προς ο Δήμαρχος είναι εκείνος που θα πάρει την απόφαση. Να εκπροσωπήσει και να συντονίσει. Και να συντονίσει. Συντονίσει, ακριβώς. Γιατί αφορά την Κάλυμνο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, γιατί βλέπω τις τελευταίες μέρες γίνεται ο χαμός και σας χαιρόμαστε. Θέλω να σας πω και τα συγχαρητήριά μου. Γιατί το να βλέπεις την Μπέτη στην ΕΡΤ και το Μάμα στο Sky, νιώθεις λίγο καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.